Να πάμε τώρα στην κυρία Κεφαλά. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Έχω και εγώ πάρα πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να βρίσκομαι στην Ολομέλεια. Να πω καλή επιτυχία, τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την επιτροπή. Κύριε Συνάδελφε, κύριε Γραμμένα, αν μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο σας. Όπως επίσης, να πω ότι συμφωνώ με όσα λέξησαν από τους συναδέλφους πριν. Και σε όσα θέματα έθεσε η Επιτροπή, βέβαια, για τις υποδομές, την ασφάλεια, την ομαλή επανένταξη. Θα κάνω μόνο μια συγκεκριμένη υπογράμμιση, ας το πούμε έτσι, για την φοίτηση για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που υπάρχουν στις φυλακές, που διαρκεί 2 χρόνια. Από ό,τι ξέρουμε, παίρνουν απολυτήριο ισότιμο με εκείνο του γυμνασίου και τους δίνει επίσης τη δυνατότητα για κάθε μέρα φοίτησης να σβήνουν 2 μέρες ποινής. Το πρόβλημα είναι ότι οι κρατούμενοι που ολοκληρώνουν έτσι το γυμνάσιο, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορούν παντού να συνεχίσουν και στο λύκειο και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, γιατί δεν υπάρχουν παντού λύκεια. Αντίστοιχα, υπάρχουν ελάχιστες δομές και για τα δημοτικά. Ξέρουμε ότι έχει βγει και το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο δίνει μια έμφαση πάνω σε αυτό, στην εκπαίδευση των κρατουμένων. Να πω όμως ότι επίσης, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν περιπτώσεις που κάνουν μεταγωγές κρατουμένων για λόγους φυλακής, οι οποίοι είναι στο μέσο της φοίτησής τους, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, και στη φυλακή που τους μεταφέρουν δεν υπάρχει δομή για να συνεχίσουν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται όλη η προσπάθεια του κρατούμενου, αφού χάνει κάθε προνόμιο που έχει χτίσει στην υπέρβασή του αυτή. Να πούμε βέβαια και για την αναταραχή που υπάρχει στις φυλακές Κορυδαλλού αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε πάλι ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια αιτήματα εκεί πολύ ισχυρά και πολύ πιθανόν να προβούν σε μεγαλύτερες κινητοποιήσεις. Και επιγραμματικά θα αναφέρω κάποια αιτήματά τους, που είναι επαναφορά δεύτερου εβδομαδιαίου επισκεπτηρίου, είσοδος μαγειρευτών φαγητών, υπαγωγή φυλακών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως υπόθηκε και πριν, αποσυμφόρηση των φυλακών με τον τεράστιο πληθυσμό που έχουν οι φυλακές, επιτάχυνση της λειτουργίας των δικαστικών συμβουλίων για τη χορήγηση της υφόρων απόλυσης, ώστε να μην εκτείουν οι κρατούμενοι 4 ή παραπάνω μήνες πέρα από την ποινή που τους έχει επιβληθεί, για τις αναβολές στα δικαστήρια που στοχεύουν στο κέρδος, να μην εξισωθεί απόπειρα με την τελεσμένη πράξη και να μην αυξηθεί το συνολικό όριο επιβολής των ποινών από τα 20 στα 25 έτη κλπ. Έχουν δηλαδή κάποια αιτήματα που φαντάζομαι ότι θα είναι υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτά προς το παρόν, και να πω επίσης ότι και για εμάς είναι απορίας άξιων πως άνθρωπος καταδικασμένος αυτή τη στιγμή έχει θέσει υποψηφιότητα και είναι έτοιμος να λύσει προβλήματα λονών. Όλα αυτά θα θέλαμε πολύ να τα συζητήσουμε, όπως επίσης και για τις αγροτικές φυλακές και την επανένταξη. Να μην σας καθυστερήσω άλλο. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.